Ένας κεραυνός που έπεσε πάνω στον υποσταθμό της ΔΕΗ έγινε η αφορμή να μείνουν χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα τα νοικοκυριά της Νότιας Ξάνθης αλλά και μεγάλο μέρος από την Πεδιάδα. Η βλάβη ήταν αρκετά σοβαρή και τα συνεργεία αμέσως μετέβησαν στο σημείο για να την αποκαταστήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εξαιτίας της βλάβης του υποσταθμού σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε ένα μέρος της πόλης της Ξάνθης και στο νότιο τμήμα του νομού. Πάντως, εκτός από τη βλάβη του υποσταθμού, είχαμε και πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης, διότι η έντονη πρωινή κακοκαιρία προκάλεσε και πολλές μικρές διακοπές ρεύματος, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αρκετοί πολίτες σε ασανσέρ. Ευτυχώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ υποχωρούν, ενώ δημιούργησαν ευτυχώς μόνο μικρά προβλήματα δυσλειτουργίας σε φορείς και υπηρεσίες της πόλης που λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά. Ναι, σήμερα είναι μια ακόμη φορά. Δυστυχώς, έτσι νομίζω και με τον καιρό, αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην ασφάλεια του χώρου μας, όπου φυλάσσεται τόσο με τις κάμερες και με όλα αυτά τα ηλεκτρικά συστήματα, όσο και για τα ίδια τα συστήματα, δηλαδή οι απότομες διακοπές και η επαναφορά του ρεύματος δημιουργεί προβλήματα σε όλον αυτόν τον εξοπλισμό που υπάρχει στο μουσείο. Αλλά αντίστοιχα, βέβαια, και το μουσείο παρέμεινε κλειστό σήμερα λόγω του ότι οι επισκέπτες έρχονται, αλλά δεν έχουμε ρεύμα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να δουν από μέσα τα εκθέματα του μουσείου. Οπότε για μας είναι σαν να είναι κλειστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος. Εμείς κάνουμε υπόμονη και περιμένουμε να ξαναρθεί το ρεύμα. Οι επισκέπτες έρχονται στο μουσείο έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι. Τα γκρουπ είναι οργανωμένα κανονίζοντας το χρόνο τους από τις 9 μέχρι τις 2.30, όπου μετά θα πάνε να φάνε ή κάποιες απογευματινές ώρες. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, με την άποψη ότι και γνωρίζουμε, αλλά έχουμε και τους επισκέπτες οι οποίοι απλά είναι περαστικοί, βλέπουν ότι υπάρχει ένα μουσείο στην Ξάνθη, δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι, θέλουν να μπουν. Τώρα όσον αφορά την διακοπή του ρεύματος, αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, είναι αρκετά τα θέματα που δημιουργούνται, όπως είπα και πριν, τόσο θέματα ασφάλειας όσο και εξοπλισμού, αλλά και βέβαια παραγωγικότητας του μουσείου, αφού δεν έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης να μπει μέσα. Με υπομονή λοιπόν όλα λύνονται και όλα επανέρχονται στους κανονικούς τους ρυθμούς, αφού μπόρα ήταν και πέρασε.